και θα μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Χρυσοβέργη, έναν εκ των πρωταγωνιστών της κατάρτισης αυτής της προσπάθειας που ξεκίνησε εδώ και χρόνια και της κατάρτισης του τίτλου από την ομάδα μπάσκετ. Παναγιώτη, καλησπέρα από το Λίμπερο και την Μπάσκετ City. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχήν, να δώσω συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη επιτυχία της κατάρτισης του τροπέου του πρωταθλήματος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Παρακολούθησα τα δύο από τα τρία παιχνίδια σας, έτσι με την Δωδεκάνησο και με τον Άτλα. Και με βάση και αυτά που άκουγα από τους ανθρώπους που μεταδίδαν το παιχνίδι, οι οποίοι βρίσκονταν στη Ρόδο, και με τα όσα διάβασα κιόλας από τη Ρόδο, νομίζω ότι το αξίζατε, έτσι, είχατε την καλύτερη παρουσία. Ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε με το Μαρούσι και χάσαμε στην παράταση με ένα πόντο, είχαμε πολύ καλή παρουσία. Απλά έπρεπε να κερδίσει κάποιος το μάτς με το Μαρούσι. Τώρα όσον αφορά τη Δωδεκάνησο και τον Άτλα, μπήκαμε στο γήπεδο με περισσότερο, περισσότερη όρεξη, περισσότερη διάθεση. Προσπαθήσαμε να έχουμε όσο το δυνατόν γίνεται πιο καθαρό μυαλό. Η Δωδεκάνησο ήταν η περσινή πρωταθλήτρια και είναι εδώ και 4 χρόνια πρωταθλήτρια. Είναι η δύναμη, έτσι, υπερδύναμη στο πρωτάθλημα. Η Δωδεκάνησο. Ναι, ήταν το μεγάλο, ήταν το φαβορί βασικά. Ήταν το φαβορί. Και εμείς εντός εισαγωγικών ήμασταν το outsider, γιατί στο περσινό πρωτάθλημα είχαμε καταλάβει την τέταρτη θέση. Οπότε στο φετινό εμείς βέβαια πεισμόσαμε, δουλέψαμε σκληρά όλο αυτό το χρόνο. Νομίζω ότι δεν περιμέναν απλά να υπάρξει τόσο μεγάλη διαφορά. Σας πείσμωσε καθόλου το γεγονός ότι στο παιχνίδι με το Μαρούσι χάσατε, όπως εμείς είχαμε σε βάση κερδίσει, αλλά ότι χάσατε, ήσασταν και εκεί καλύτερη ομάδα, πιστεύω. Δηλαδή, τουλάχιστον όπως θα διάβασα και ενημερώθηκα, και εκεί ήσασταν η ομάδα που είχε τον πρώτο λόγο. Σας πείσμωσε αυτή η ήττα για να δείξετε ένα άλλο πρόσωπο στα δύο επόμενα παιχνίδια? Είναι λίγο ανάμεσα τα συναισθήματα. Από τη μία είναι η πικρία που λες, όχι ρε, εσύ το χάσε για ένα πόντο με το παιχνίδι. Από την άλλη λίγο πέφτουν τα φτερά σου. Αλλά δεν μπορείς να μένεις πίσω. Κάθε μάτς είναι ξεχωριστό. Την επόμενη το πρωί, ας πούμε, καινούριος αγώνας, πάμε δυνατά παιδιά, πάμε να πάρουμε το μάτς. Και εφόσον ακόμα και που χάσαμε το πρώτο μάτς του το Μαρούσι, υπήρχε ακόμα η δυνατότητα για τον τίτλο. Δεν το καταλείπεις, δεν το αφήνεις έτσι. Έτσι. Βέβαια, είχατε μπροστά στη Δωδεκάνησο, όπως είπαμε, υπερδύναμη, ας το πούμε έτσι, στο πρωτάθλημά σας, γιατί πραγματικά από τα τελευταία 4 χρόνια κατακτάει τον τίτλο. Κερδίσατε αυτό το παιχνίδι, και από εκεί πέρα, πηγαίνοντας την Κυριακή, θέλατε νίκη δικιά σας, και παράλληλα από τη στιγμή που κερδίσατε εσείς τον Άτλα, η Δωδεκάνησος, πρέπει να με το Μαρούσι, δεν είχε ελπίδα. Και όμως κέρδισε το Μαρούσι και πήρατε δηλαδή το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ναι, η Δωδεκάνησος κέρδισε, αυτό λέω. Και πήρε ο Άρης το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί στην ισοβαθμία είχατε κερδίσει το Δωδεκάνησο. Πώς νιώθατε τελειώνοντας το παιχνίδι με τον Άτλα και περιμένοντας το παιχνίδι το άλλο? Τι μπορεί να νιώθει ένας αθλητής εκείνη τη στιγμή? Ήμασταν λίγο χαμηλά την μπάλα που λέμε, δηλαδή πραγματικά περιμέναμε να τελειώσει το επόμενο μάτς. Ξέραμε και τις δυνατότητες από τη Δωδεκάνησο και από το Μαρούσι. Στο Final Four φυσικά όλες οι ομάδες είναι λίγο πολύ στο ίδιο επίπεδο, οπότε τα λάθη, το καθαρό μυαλό είναι αυτά που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ομολογώ ότι είμαστε στο 3ο δεκάλεπτο που το μάτς ήταν κοντά. Υπήρχε ένα σχετικό άγχος, θα το πάρουμε, δεν θα το πάρουμε, από τους 20 μήνες, τι θα γίνει. Αλλά μόλις είδαμε το Δωδεκάνησο να αρχίσει να ξεφεύγει σιγά σιγά στο σκορ, εντάξει, ηρεμήσαμε και απλά περιμέναμε να σφυρίξει το παιχνίδι, να λήξει το μάτς, για να πανηγυρίσουμε εμείς πριν καλά ζητήσουμε οτιδήποτε. Έτσι, και νομίζω βέβαια το αποτέλεσμα του Δωδεκάνησου με το Μαρούσι δείχνει και το πόσο έτσι, γιατί συγγνώμη, μπορεί κάποιος να λέει ότι εντάξει, αδιάφοροι Δωδεκάνησο, το αφήσει, αλλά αυτό ακριβώς δείχνει και το πόσο δύσκολο και το πόσο σημαντικό ήταν το Final Four και πόσο δύσκολο ήταν, έτσι, ότι η αδιάφορα, ας το πούμε εισαγωγικά, Δωδεκάνησο κέρδισε το Μαρούσι. Κοίταξε, δεν είναι αδιάφορο το να τερματίσεις δεύτερος ή τέταρτος. Δεν είναι αδιάφορο. Και ειδικά όταν είσαι στην έδρα σου, που έχεις τον φιλάθλο σου, που έχεις τον κόσμο σου, που έχεις τους χορηγούς σου, που τα έχεις όλα. Σημαντικό. Και δεν είσαι και διοργανώτρια ομάδα, έτσι. Δεν το αφήνεις εύκολα το παιχνίδι να φύγει. Όσο και αδιάφορο να είναι, το κυνήγας. Παρακαλώ να πούμε βέβαια ότι στη Ρόδο βρέθηκαν και οι φίλοι του Άρη, οι οποίοι σας στήριξαν από την αρχή στο τέλος. Πραγματικά νομίζω έτσι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό. Φυσικά ήταν 4-5-6 άτομα, ροδίτες, αργιανοί, που ερχόταν σε κάθε μάτς, με μια σημαία του Άρη, σε μια γωνία να κρέμεται, και πραγματικά ήταν δύναμη ως για μας το να βλέπεις, ας πούμε, έστω και κάποιους να είναι, γιατί δεν σας κρύβω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη ή σε οποιοδήποτε αγώνα έχουμε πάει, τα γήπεδά μας είναι άδεια. Είναι άδεια. Είναι άδεια. Δυστυχώς. Δηλαδή ο φιλάθλος κόσμος θα προτιμήσει να πάει στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, συμφωνώ, οκ. Okay. Δεν έχουν έρθει να μας δουν, δεν το γνωρίζουν βασικά το άθλημα, δεν γνωρίζουν πόση δυναμική μπορεί να έχει. Αυτό. Και αυτό νομίζω απλά είναι σημαντικό, ότι
δεν το θεωρώ υποχρέωση επειδή πήρα τον τίτλο, έτσι, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει και παλιότερα. Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί το κομμάτι δημοσιότητας που πρέπει και σε εσάς, έτσι. Γιατί είστε αθλητές, παλεύετε, κάνετε δική σας προσπάθεια, έτσι, και πρέπει να υπάρχει η δημοσιότητα να πέσει και σε εσάς για να σας μάθει και ο κόσμος, όπως είπες. Νομίζω ότι, κοίταξε, με βάση αυτό που έγινε στο Final Four, πάρα πολύ μάθανε για την ομάδα του Άρη με αμαξίδιο. Ναι, συμφωνώ. Αυτό όμως δεν είναι και τόσο ωραίο, το ότι πρέπει να φέρεις ένα τίτλο για να σε γνωρίσεις. Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Συμφωνώ. Δηλαδή, okay, είμαστε αθλητές, είμαστε Έλληνες αθλητές με αναπηρία, παίζουμε στον Άρη. Από τη στιγμή που ο κόσμος του Άρη είναι Άρης, γιατί είναι Άρης, νομίζω ότι απλά, ας πούμε, να έχει την περιέργεια να έρθει να δει ένα μάτσο. Εγώ αυτό λέω και αυτό πάντα θα λέω. Έλα να δεις κάτι και αν δεν σ' αρέσει, okay, αλλά από τη στιγμή που δεν το έχεις δει, δεν μπορείς να ξέρεις τι άθλημα είναι. Ακριβώς. Βέβαια, κάτι πολύ σημαντικό και θα μας το αναφέρεις και εσύ, θα ζητήσουμε την επιβεβαίωση. Σας τίμησε και φίλατε του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Φυσικά. Έτσι. Με έκπληξη ομολογώ, γιατί εμείς είπαμε πριν το μάτς, το μυαλό ήταν στο μάτς. Με έκπληξη ακούσαμε ότι θα μας τιμήσει ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ, της Ρόδου. Χαρά μας, τιμή μας, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίες κινήσεις αυτές να γίνονται. Έτσι, πολύ σημαντικό. Φυσικά. Ο αθλητισμός είναι για όλους. Πέρα από τα χρώματα, ακριβώς, και του που ανήκει ο καθένας, ο αθλητισμός είναι για όλους. Πανηγυρίζεις και λες μπράβο για την προσπάθεια οποιοδήποτε αθλητή. Παραγωγή, τη χρονιά τελείωσε νομίζω για εσάς με τον ιδανικότερο τρόπο, με το πρωτάθλημα. Πόσο μεγάλες ήταν οι δυσκολίες, γιατί είπες ότι ο κόσμος δεν ήταν κοντά, είστε σε μια παρέα, παλεύετε μεταξύ σας, προσπαθείτε να κρατήσετε την ομάδα σε ένα υψηλό επίπεδο. Πόσο δύσκολη είναι η προπόνησή σας, η καθημερινότητα, και μιλάω και κυρίως και από οικονομικής πλευράς, έτσι. Είναι όπως το είπες. Είμαστε μια ωραία παρέα. Και σαν ωραία παρέα φροντίζει ο ένας να καλύπτει κάποια κενά του άλλου. Δηλαδή όλοι βοηθάμε, όλοι συμμετέχουμε. Ο καθένας στον βαθμό που μπορεί φυσικά, και από οποιαδήποτε να ζητήσεις βοήθεια θα την έχεις. Δεν λέω ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα, ιδιαίτερα στο χορηγικό επίπεδο. Να είναι καλά το Ίδρυμα Λάσκαρ που μας στήριξε φέτος. Ειλικρινά, αν δεν μας είχε στηρίξει, δεν ξέρω αν θα είχαμε σίγουρα, ναι, δεν είχαμε σηκώσει. Πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Υπήρχαν και άλλες μικρές εταιρείες που μας στήριξαν, τις ευχαριστούμε και αυτές πάρα πολύ. Η Αρίτη και ο Δήφρος. Ναι, παλεύουμε μόνοι μας στην ουσία. Είναι γεγονός. Μόνοι μας θα πάρουμε τα μαξίδια μας, θα τα φορτώσουμε, θα τα τακτοποιήσουμε, θα τα κάνουμε τα σέρβις τους, θα αλλάξουμε τα λάστιχα. Μόνοι μας. Όλοι μέσα στην ομάδα έχει αναλάβει ο κάθε ένας από το να κάνει κάτι. Βέβαια, αυτό δεν θα πρέπει να συμβαίνει αν θέλεις να έχεις υψηλούς στόχους. Έτσι. Πρέπει να πηγαίνεις στο γήπεδο και αυτό που να σε ενδιαφέρει είναι πότε έχεις προπόνηση και πότε έχεις αγώνα. Και τα ρούχα σου. Από εκεί και πέρα, το να πάω στο γήπεδο και να πρέπει να κοιτάξω αν είναι το ένα κάθισμα σωστό ή αν δεν είναι το άλλο κάθισμα σωστό. Όπως καταλαβαίνεις, έχει έννοιες οι οποίες δεν το αφήνουν το. Δεν σε αφήνουν να σκεφτείς καθαρά τον αγώνα. Πιστεύεις, ναι, ότι αυτή η επιτυχία σας τώρα μπορεί να αλλάξει, μπορεί να είναι ένας ώστε να μειωθούν αυτά τα προβλήματα, να υπάρχει μια μεγαλύτερη στήλεση είτε από το σύλλογο, είτε δεν ξέρω, από το Ίδρυμα Λάσκαρη, ας πούμε, από κάποιους χορηγούς, από τον κόσμο? Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό? Ευελπιστούμε πως κάτι θα βελτιωθεί. Ευελπιστούμε πως κάτι θα βελτιωθεί. Η ομάδα κατάφερε να πάρει ένα τίτλο με πείσμα, με δουλειά, με τσαμπουκά, τον πήρε, μπράβο της. Αλλά αν θέλουμε αυτό το πράγμα να συνεχιστεί και να διατηρηθεί, θα πρέπει να υπάρξει και περισσότερη απασχόληση από άλλο κόσμο, να μπει μέσα να υποστηρίξει αυτό το τμήμα. Mm-hmm. Αυτό που ζητάμε από τον κόσμο είναι την υποστήριξη, δεν θέλουμε κάτι περισσότερο. Έτσι, να μας υποστηρίξει αυτό που κάνουμε. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά το κράτος, υπάρχει, βοηθάει, δηλαδή όσον αφορά το θέμα ομοσπονδίας, βοηθάει τις ομάδες σε έναν βαθμό? Η ομοσπονδία αυτή τη στιγμή καλύπτει τα διπορικά και τη διαμονή. Δηλαδή όλο το πακέτο το έχει η ομοσπονδία. Δεν το επιβαρύνεται το σωματείο. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, σημαντική βοήθεια, ναι, για το σωματείο. Βέβαια. Ας πούμε και εμείς που ανήκουμε στον ερασιτέχνη, δεν τον επιβαρύνεις καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Απλά θέλω να το ρωτήσω, γιατί συνήθως το κράτος, ειδικά έτσι πως είναι με αυτή την κρίση τη γενικότερη, έχει παραμελήσει πάρα πολλά πράγματα. Και το ρωτάω για να γνωρίζει και ο κόσμος τι γίνεται όσον αφορά για το θέμα ομοσπονδίας, έτσι. Υπήρχε ένα χορηγικό κομμάτι το οποίο το κάλυπτε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε άτακτα χρονικά διαστήματα, βέβαια. Mm-hmm.
το οποίο λόγω κρίσης τώρα έχει σταματήσει και αυτό να υπάρχει. Οπότε το κάθε σωματείο στην ουσία είναι μόνο του σε ό,τι χορηγούς μπορεί να βρει στο να υποστηρίξουν αυτό το τμήμα. Mm-hmm. Πάντως στέκομαι και σε αυτό που είπες. Ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά το είπες εσύ από μόνος για το Ίδρυμα Λάσκαρη, το οποίο βλέπουμε ότι κάνει πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι μπάσκετ και σε αρκετά τμήματα του Άρη. Έτσι, και νομίζω ότι εντάξει, αυτή η εντύπωση που έχω είναι ότι θα συνεχίσει να σας στηρίζει και εσάς και άλλα τμήματα του συλλόγου, τα οποία οικονομικά έχουν αρκετά προβλήματα. Νομίζω είναι πολύ σημαντική η παρουσία τέτοιων ιδρυμάτων έτσι στον χώρο του αθλητισμού. Δεν το συζητώ, φυσικά. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Και όπως και προανέφερα πριν, ότι αν δεν ήταν το Ίδρυμα Λάσκαρη, η ομάδα σίγουρα δεν θα κατάφερε να πάρει αυτό το τίτλο. Παναγιώτη, εγώ να σε ευχαριστήσω ενημερωτικά για να ξέρει και ο κόσμος. Η χρονιά τώρα τελείωσε, ξεκινάει του χρόνου το πάλι το πρωτάθλημα. Τι γίνεται, πώς είναι τα... Τώρα έχουμε το κύπελο που θα ξεκινήσει κάπου τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Εμείς μετά από μια κουραστική χρονιά και ένα ιδιαίτερα κουραστικό Final Four δεν κάνουμε τίποτα, έχουμε μπει σε κατάσταση διακοπών. Λογικό. Η ομάδα ξεκουράζεται, ούτως ή άλλως η ζέστη έχει ανέβει, η θερμοκρασία δεν μπορεί να αποδώσει πλέον. Έχουμε δώσει ραντεβού ξανά στο γήπεδο κάπου το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, ανάλογα πώς θα πάει ο καιρός, ώστε να ξεκινήσουμε, ας πούμε, σιγά σιγά για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και στο κύπελλο. Παναγιώτη, ταπεινά την μπάλα, δεν βάζουμε ψηλούς στόχους. Κάθε μάτς είναι ξεχωριστό, πάμε για το καλύτερο. Έτσι, δεν ακριβώς θεωρούμε ότι επειδή πήραμε το πρωτάθλημα πρέπει ντε και καλά θα πάμε να πάρουμε και το κύπελλο. Όταν έρθει η ώρα, τότε θα το σκεφτούμε, τότε θα αγωνιστούμε. Έτσι, είναι και πολύ μεγάλος ο χρόνος μέχρι τότε. Έτσι, δηλαδή, έχεις πολλούς μήνες, μπορεί να ενισχυθεί η ομάδα, δεν ξέρω. Μεταγραφική περίοδος υπάρχει μέχρι πότε είναι? Μέχρι τότε, η μεταγραφική περίοδος θα ξεκινήσει μετά το κύπελο. Α, μετά ξεκινάει. Άρα δηλαδή το ρόστερ θα πάει έτσι στο κύπελο, ας πούμε. Όπως είναι, ναι. Α, ωραία. Εντάξει, Παναγιώτη Χρυσοβέλη, εγώ να σε ευχαριστήσω για την συνομιλία, να ευχηθώ ότι καλύτερο. Έτσι και πάλι να δώσω συγχαρητήρια μου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του μπάσκετ του Άρη. Έτσι ναι, και καλά. Ο κόσμος ελπίζω να στηρίξει όσο περισσότερο γίνεται αυτή την προσπάθεια, γιατί αξίζει. Έτσι, φέρατε ένα τίτλο. Και θα χαρούμε να δούμε και εσένα στο γήπεδο. Ωραία, θα το κανονίσουμε. Θα το κανονίσουμε.